ένας πολύ ωραίος και πληγωμένος άντρας μας αφήνει σήμερα να διαβάσουμε τις κρυμμένες σκέψεις του. Ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης είναι στο Joy. Μένεις νέος όσο έχεις μια ωραία ιστορία να διηγηθείς. Το Joy συναντά τους ανθρώπους και ακούει με προσοχή τις ιστορίες τους. Η διαφήμιση τον έκανε σε όλους μας γνωστό σαν ένα πρόσωπο που θα θέλαμε να είχαμε για κολλητό φίλο. Ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης έχει πίσω του μια καριέρα 10 ετών και ας μην του φαίνεται. Ήταν ο γιος του Χάρη Ρώμα στο Δηληγιάννιο Παρθεναγωγείο, το κακό παιδί στο Steps, ο μοιραίος άντρας στο Serial Κούκλες. Στην πραγματικότητα, ο Λεωνίδας είναι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, μια χαρά φάτσα και ένας νέος εξαιρετικός ηθοποιός. Ας ακούσουμε τον ίδιο να μιλά για τη ζωή του. Είμαι ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης, είμαι ηθοποιός και γεννήθηκα στην Αθήνα. Α, και είμαι 32 χρονών. Γενικά δεν αποφάσισα να γίνω ηθοποιός. Μου τα έφερε τα πράγματα η ζωή από μόνη της. Βρέθηκα από πολύ μικρός να διαβάζω. Το διάβασμά μου με έφερε στα μαθηματικά. Τα μαθηματικά με φέρανε στο θέατρο. Μια ωραία πρωία που δεν ήθελα να πάω φαντάρος, πήγα, έδωσα στο Εθνικό και πέρασε. Και έτσι συνεχίστηκε. Εγώ ήμουν ένα παιδί, λοιπόν, ντροπαλό και σχεδόν αγοραφοβικό. Για να μην πω αγοραφοβικό, το λέω πιο τέτοιο. Τα τελευταία 2 χρόνια έχω μπει στο μετρό και έχω κάπως το έχω αντιμετωπίσει. Οπότε όταν έγινε αυτό το πράγμα που με είδανε από την τηλεόραση ίσως και με αναγνωρίσανε, ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Γιατί ακριβώς ένιωθα πολύ άσχημα να με κοιτάει κάποιος για κάτι το οποίο ούτως ή άλλως δεν κάνω κάτι φοβερότερο από τον φούρναρη της γειτονιάς σου. Γιατί ας πούμε να λες «Α, κοίτα, αυτός». Οπότε σύμφωνα με τη δική μου θεώρηση των πραγμάτων και μαζί με την ψυχαναγκαστική μου ίσως συμπεριφορά να γυρνώ προς τον εαυτό μου όταν κάποιος με κοιτάζει, δηλαδή την αγοραφοβία μου, αισθάνθηκα διπλά άσχημα. Πιστεύω ότι πολλά κορίτσια και πολλές γυναίκες με πλησιάζουν επειδή με έχουν δει κάπου, ναι. Αυτές όμως που βρίσκονται δίπλα μου για παραπάνω από 5 λεπτά είναι αυτές που δεν το έχουν στο μυαλό τους αυτό. Η μεγαλύτερη μου σχέση διάρκησε 5 χρόνια. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ακόμα και αν χρονικά, δηλαδή με βάση το ημερολόγιο, έχει περάσει ας πούμε 5 χρόνια, είναι που τους κουβαλάς μια ζωή. Δεν τελειώνουν κάποιες σχέσεις. Και δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη σχέση. Γενικά υπάρχουν σχέσεις που δεν τελειώνουν, τους κουβαλάς. Και τα συναισθήματα που μπορεί να έζησες μπορεί να έχουν μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Βαριέμαι τρομερά, όχι εύκολα, στο δευτερόλεπτο. Αντιλαμβάνομαι αν στο επόμενο δευτερόλεπτο, δηλαδή στο δεύτερο δευτερόλεπτο, θα βαρεθώ ακόμα περισσότερο. Οπότε στα 5 δευτερόλεπτα έχω καταλάβει αν θα φύγω ή όχι. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, εμένα το μεγάλο μου πρόβλημα είναι ότι βαριέμαι και θα πρέπει αυτό το πράγμα να αντισταθώ σε αυτό, έτσι ώστε να μπορώ να συνδιαλλαγώ με ανθρώπους που ως επιτοπλίστων έχουν τους δικούς τους χρόνους, βρε αδερφέ. Δεν θα κάνω κάτι με κάποιον άλλον ενώ βρίσκομαι με κάποιον άλλον. Υπάρχουν όμως συμβάσεις που δημιουργούν οι άνθρωποι μεταξύ τους και θέτουν τα περιθώρια ή τα πλαίσια ή τα όρια. Αν εγώ λοιπόν κάνω μια σχέση με έναν άνθρωπο, με μια κοπέλα, που λέει, να σου πω κάτι, εγώ θέλω να είμαι χαλαρή, θες να είσαι χαλαρός, θέλω να είμαι χαλαρός. Και βρούμε λοιπόν εμείς τον δικό μας, τον μυστικό κώδικα, οι άλλοι μπορεί να μην το καταλαβαίνουν, αλλά μπορεί να έχω εγώ το περιθώριο να ερωτευτώ στη γωνία. Καταλαβες, δεν σου λέω να κάνω κάτι το οποίο έχει να κάνει μόνο με την πράξη, να ερωτευτώ στη γωνία. Αν έχεις μια άλλη συμφωνία, αλλάζει και ο τρόπος σκέψης σου. Γενικά εγώ είμαι τίμιος, γενικά είμαι πιστός. Αλλά την πιστότητα και την τιμιότητα τη δημιουργούν και οι συνθήκες που βάζεις όταν ακουμπάς τα χέρια στο τραπέζι. Εγώ δικαιολογώ κάποια συναισθήματα των ανθρώπων όταν είσαι σε σχέση, όπως είναι η ζήλια, όπως είναι η κτητικότητα. Τα δικαιολογώ γιατί είναι θέμα ανασφάλειας.
Και η ανασφάλεια δεν έρχεται από μόνη της, η ανασφάλεια έρχεται από το φόβο. Και ο φόβος δεν έρχεται από μόνη της στην ψυχή ενός ανθρώπου, στο μυαλό του. Έρχεται από την κοινωνία που έχει μεγαλώσει. Όταν λοιπόν η κοινωνία μεγαλώνει γερά-γερά παιδιά, αλλά μεγαλωμένα με τον φόβο, υποσυνείδητο ότι θα χάσουμε κάτι το οποίο μας ανήκει, γιατί σου ανήκει, γιατί είσαι κάτοικος Ελλάδας και σένα σου ανήκει αυτό. Όταν λοιπόν μεγαλώνουμε με την πεποίθηση ότι κάτι μας ανήκει, αυτόματα δημιουργεί το φόβο. Αυτόματα λοιπόν δημιουργούνται και όλα τα άλλα. Εγώ δεν με ενοχλεί. Απλώς την κατανοώ μια τέτοια συμπεριφορά και προσπαθώ να αλλάξω την κατάσταση. Θήλωσα ότι η Ελένη Μενεγάκη είναι αντικειμενικά πολύ ωραία. Όταν με ρωτάει κάποιος, απαντάω στην ερώτησή του. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα που θα πει ότι η Μενεγάκη είναι άσχημη. Και αυτός που θα το πει, θα τον βγάλει σίγουρα πρώτο τα περιοδικά, όλα τα σχετικά, γιατί θα είναι η εξαίρεση των κανόνα. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω, ότι επειδή εγώ δεν θέλω να βγω στα περιοδικά, είπα ότι μου αρέσει πάρα πολύ η Ελένη Μενεγάκη. Ένας από τους πολλούς. Εν πάση περιπτώσει, δεν παίζουν ρόλο οι ηλικίες. Η Ελένη Μενεγάκη και όποια Ελένη Μενεγάκη μπορεί να διαχειρίζεται την ομορφιά της και την ταυτότητά της τόσα πολλά χρόνια, είναι άξια θαυμασμού και παρατήρησης, μπορώ να πω. Δύσκολα θα έκανα σχέση με μια γυναίκα 45, 50, 60, 70 χρονών, σίγουρα, 80 το αποκλείω, μέχρι εκεί είμαι. Αλλά θέλω να σου πω, ας μην αποκλείουμε τίποτα στη ζωή, γιατί την ίδια στιγμή που το αποκλείουμε, την άλλη στιγμή στρίβεις και σε βρίσκει. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί μια γυναίκα η οποία να είναι 40 χρονών να νιώθει και να φέρεται και να σου προκαλεί συναισθήματα σαν να είναι 20, και άλλη που να είναι 20 να είναι πιο μεγάλη και από τη γιαγιά μου. Μ' αρέσει να αρέσω όπως σε όλους τους ανθρώπους. Δεν το συζητάω. Πολύ μ' αρέσει. Δεν κάνω όμως κάτι φοβερό. Σίγουρα φτιάχνω τα μαλλιά μου πριν φύγω, ναι. Προσέχω το μουστάκι μου να είναι καλά γυρισμένο πριν βγω από την πόρτα, διότι έτσι είναι ο σωστός ο άντρας, ο πρόστιχος, ο Αλανιάρης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο αυτό όμως. Γενικά είναι μια περίεργη περίοδος, γιατί τώρα συζητούνται πολλά και τώρα συζητάω και για τηλεόραση και για θέατρο και για άλλα πράγματα. Σίγουρα αυτό που ξέρω είναι ότι θα είμαι μια πολύ ωραία δουλειά με τον Ηλία τον Κουνέλα, Ντοστογεύσκη, αδελφή Καραμάζοφ. Πάμε να πατήσουμε με το ένα πόδι στο θέατρο και με το άλλο πόδι στην πραγματικότητα, ένα θέατρο θεραπευτικό και ένα θέατρο αναζητώντας τον Θεό. Παιδιά, έχουμε ανάγκη τον Θεό.